Πατέρας, πατέρας, γιος γυρεύανε να αποκατασταθούνε. Στο ίντερνετ ψάχνανε γυναίκα για να βρούνε. Η μοίρα όμως θέλησε ο ντάτι και τα γόρη να σμίξουν και να παντρευτούν με μάνα και με κόρη. Hey! Έλα, όπα, όπα, μία βοχή. Εδώ είναι το παράξενο της όλης ιστορίας, το μπέρδεμα που έγινε για λόγους συγγενείας. Γιατί ο παπάς παντρεύτηκε τη νέα θυγατέρα και ο γιώκας προτίμησε την όρημη μητέρα. Τώρα ο γιος είναι παπάς του ίδιου του παπά του, αφού η γυναίκα του παπά χωρί είναι δικιά του. Γιατί όπως προείπαμε ο γιος για σύζυγό του και διάλεξε τη σκοπελιά στη μάνα στο πλευρό του. Hey! Hoppa, hoppa, hoppa! Hop! Έτσι ο παπάς είναι γονός του ίδιου του εαυτού του, γιατί κατάντησε παιδί του ίδιου του παιδιού του. Γι' αυτό συμβαίνει επειδή συνέα σύζυγός του κόρη είναι που απέκτησε εσχάτως ο γιος του. Έγινε το κόρη της τη γατρός της, αφού ο παπάς του άντρα της έγινε και γαμπρός της. Έτσι και η κόρη είναι αδερφή του άντρα του δικού της, καθώς αυτός κατάντησε παιδί του πατριού της. Έλα, όπα, όπα. Έλα οικογένεια. Κι αφού ο γιος παντρεύτηκε τη σκοπελιά στη μάνα, αυτή είναι νύφη του παπά και πένθερα συνάμα. Γιατί όταν δίνει στα λευκά η μαμά τη θυγατέρα, εξαγχιστίας γίνεται με του γαμπρού μητέρα. Το μπέρδεμα νομίζετε πως έγινε μεγάλο, σταθείτε λίγο μια στιγμή να ακούσετε και τ' άλλο. Για λέξιμο λοιπόν αυτό κρατάει κι άλλα χρόνια. Οι φαμελιές εγέννησαν παιδάκια και εγγόνια. Οι φαμελιές εγέννησαν παιδάκια και εγγόνια. Παιδάκια και εγγόνια, παιδάκια και εγγόνια. Ευχαριστούμε. Και όποιος κατάλαβε, κατάλαβε.